αγωνιστικό διήμερο που πέρασε και ήταν το πρώτο για τη νέα χρονιά 2024 να δούμε τις πρώτες αγωνιστικές παρουσίες των κυρκυριακών ομάδων, οι οποίες ήταν πάρα πολύ θετικές. Με το δεξί ξεκίνησαν οι ομάδες μας τόσο στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, όσο και στο Πόλο, αλλά και στη National League 2, να υπήρχαν αγώνες και για το τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Θα δούμε μαζί λοιπόν τι έγινε στην αναμέτρηση του Αστέρα Πετρίτη κόντρα στον Εορδαϊκό και την νίκη για την γηπεδούχο ομάδα με αυτόν τον γκολ του αντιπάλου. Θα δούμε κάποια στιγμιότυπα από την αναμέτρηση του Τεσπορτού Οικουμενίτσας κόντρα στην Αθλητική Ένωση Λευκύμης και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πλάνα. Θα δούμε επίσης τι έγινε στον αγώνα του Ιωνίου στα Γιάννα κόντρα στην ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννα και την νίκη για την ομάδα του Πάνου Κοντογιάννη. Και βεβαίως θα μιλήσουμε με τον Αντώνη Ξενάκη της ομάδας του ΝΑΟΚ όσον αφορά το Πόλο για την πρεμιέρα της Α2 Πόλο Ανδρών για τη νέα χρονιά και την πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Φίβο χτες στο κλειστό κολλημητήριο του νησιού. Θα δούμε όλα μας τα αθλητικά νέα και βεβαίως όλα τα αγωνιστικά αποτελέσματα. Να καλησπέρισω όλους εσάς που μας βλέπετε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μας βλέπετε και μέσω της σελίδας του Star TV στο Facebook. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει προηγηθεί στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Είναι ο δεύτερος όμιλος και προηγήθηκε η 17η αγωνιστική. Αστέρας Πετρίτη Εορδαϊκός 1-0. Θεσπορτός Οικουμενίτσας Αθλητική Ένωση Λευκύμης 1-3. ΓΑΣ Βορώνου Καστοριά 1980 4-2. Βατανιακός Ζάκυνθος 2-0. Κιλελέρ Εθνικός Κεραμιδίου 1-1. Αστέρια Νοκλαδίου Θύελλα Κατσικά 3-2. Το παιχνίδι της Αναγέννησης Άρτας με τον Πιερικό αναβλήθηκε λόγω ακαταλληλότητας του γηπέδου. Ενώ τόσο τα Τρίκαλα όσο και Νέα Αρτάκη πήραν τα παιχνίδια από Μαγνησιακό και από Φίκης Τρικάλων που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Στη βαθμολογία λοιπόν ο ΓΑΣ Βορώνου παρέμεινε στην πρώτη θέση έχοντας 40 βαθμούς, με 36 ο Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, 34 για τη Νέα Αρτάκη, 33 για τον Πιερικό και τον Αστέρα Λιανοκλαδίου. 29 έχει Ζάκυνθος, 28 το Τρίκαλα, 24 για την Αναγέννηση Άρτας, 23 βαθμούς για το Κιλελέρ, την Καστοριά 1980 και τον Αστέρα Πετρετή που έβαλε μια θέση κάτω τον Εορδαϊκό, ο οποίος βρισκόταν στην παραπάνω θέση από την κυρκυριακή ομάδα. Ο Εορδαϊκός λοιπόν έχει 20 βαθμούς, 19 για τον Βατανιακό, 18 για το Θεσπορτό Οικουμενίτσας, 17 για τη Θύελλα Κατσικά, 15 για την Αθλητική Ένωση Λευκύμης, ενώ από Φίκης Τρικάλων και Μαγνησιακός είναι οι ομάδες που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, είναι η 18η, για να μετρήσει θα γίνουν την ερχόμενη Κυριακή 14 Ιανουαρίου, όπου ο Θεσπορτός Οικουμενίτσας θα υποδεχτεί τον Αστέρα Πετρετή. Ο Εορδαϊκός αντιμετωπίζει τον ΓΑΣ Βορώνου, η Αθλητική Ένωση Λευκύμης υποδέχεται την Νέα Αρτάκη, η Καστοριά 1980 αντιμετωπίζει τον Βατανιακό Πιερίας, η Ζάκυνθος παίζει με τα Τρίκαλα, ο Εθνικός Κεραμιδίου με την Αναγέννηση Άρτας, ο Πιερικός αντιμετωπίζει την Θύελλα Κατσικά, ενώ Αστέρας Λιανοκλαδίου και Κιλελέρ θα πάρουν τα παιχνίδια από τις ομάδες που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Πάμε στη ΓΑΜΑ Εθνική Γυναικών. Σας υπενθυμίζω την αναμέτρηση που υπάρχει αυτή την Κυριακή μετά από μεγάλη περίοδο χωρίς δράση. Είναι ο δεύτερος όμιλος με την τοπική ομάδα Εκανονίου να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν είναι την Κυριακή, όπου η ΑΕΚ Κανονίου υποδέχεται τον Πανετολικό που έχει 3 βαθμούς, ενώ θα αγωνιστούν και Παλευκάδιο Σπας Γιάννενα για την τρίτη αγωνιστική. Πάμε στο τοπικό πρωτάθλημα. Είχαμε πολύ σημαντικά παιχνίδια τα οποία έγιναν χθες. Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας σε 11η αγωνιστική. Να δούμε αρχικά τις αναμετρήσεις. Βεβαίως το παιχνίδι του Κρούνων Αργυράδων με τους Παξούς πήραν αμβόλη λόγω των καιρικών συνθήκων. Από εκεί και πέρα, Χιλιάς Νυφών Μπενίτσας 0-3. ΠΑΟ Σφαγιανάκης ΟΦΑΜ 0-3, ΑΕΦΕ Άκων Θενηλιακός Σαχαράβης 0-5, Όλυμπος Κεραυνός Αγίου Νικολάου 2-1, στον ντέρμπι Αναγέννησης Περιβολίου ΑΟ Κέρκυρα 2-2, ενώ το παιχνίδι της Βολίδας με την Ομόνια θα γίνει 17 του μήνα. Στη βαθμολογία λοιπόν μετά τις παραπάνω αναμετρήσεις, η Αναγέννησης Περιβολίου έχει 29 βαθμούς και ο Κέρκυρα 26, καθώς και οι δύο πήραν από ένα βαθμό. Ο ΦΑΜ έχει επίσης 26, 25 για την ομάδα του Ολύμπου, 20 για τις Μπενίτσες, 18 για τον Κεραυνό Αγίου Νικολάου, 14 για τον Θηνηλιακό Αχαράβης και τους Παξούς, 13 και ο ΠΑΟ Σφαγιανάκης. 10 βαθμούς για Αχιλλέα Νυμφών και Κρόνο Αργυράδων, 5 έχει Βολίδα, 1 η ΑΕΦΕ Άκων, η Ομόνια δεν έχει ακόμη βαθμό. Η επόμενη αγωνιστική, 13 και 14 Ιανουαρίου, είναι η 12η και τα παιχνίδια που θα γίνουν είναι τα εξής. Αχιλλέας Νυμφών, Κρόνος Αργυράδων, Παξί Βολίδα, Μπενίτσες ΠΑΟ Σφαγιανάκης, Ομόνια ΑΕΦΕ Άκων, ΟΦΑΜ Αναγέννησης Περιβολίου, Θηναλιακός Κεραυνός Αγίου Νικολάου και ΑΟ Κέρκυρα Όλυμπος. Πάμε στην β' κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Μπορεί να μην υπήρχε αγωνιστική χθες, υπάρχει όμως μεθαύριο Τετάρτη. Να θυμηθούμε εμείς τη βαθμολογία μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές, με την Οδυσσέα Βλιωτών να είναι στην πρώτη θέση έχοντας 29 βαθμούς.
27 έχει η Ολυμπιάδα Καρουσάδων, 22 για την δεύτερη ομάδα ΠΑΟΣ Φακιανάκης, τους Φοίνικες, τον Δία Κασιώπης και τον Ηρακλή Αγίων 10, 20 βαθμούς έχει ο Μέγας Αλέξανδρος, 17 ο Ηρακλής Φακερών, 15 για τον ΚΑΒΟ, 10 για τον Εθνικό Περιουλάδων, τους 8 ο Ατρόμητος Στρογγυλής. 6 βαθμούς για τον Αστέρα Σπαρτίλα, 5 βαθμούς για την Θύελλα, 4 για την ΑΕΚ Αναλύων, τα Βασιλιάτικα έχουν 1 βαθμό. Από την ΑΕΚ Αναλύων έχουν αφαιρεθεί 5 βαθμοί λόγω τιμωρίας, ενώ εκκρεμεί η αναμέτρηση Βασιλιάτικα Ολυμπιάδα Καρουσάδων για την 12η αγωνιστική. Πάμε να δούμε την 13η αγωνιστική. Οι αγώνες θα γίνουν μεθαύριο, Τετάρτη 10 Ιανουαρίου. Ξεκινούν οι περισσότεροι 3 και 4 στο γήπεδο Καρουσάδων. Η Ολυμπιάδα υποδέχεται τον Εθνικό Περουλάδων. Την ίδια ώρα στο γήπεδο Αγίων 10, η Ηρακλής Αγίων 10 αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο Στρογγυλής, ενώ στο γήπεδο Κασιώπης ο Δίας Κασιώπης παίζει με την ΑΕΚ Αναλύων. Στο γήπεδο Ολύμπου 3 και 4 ο Μέγας Αλέξανδρος Ηρακλής Φακερών, ενώ η αναμέτρηση του Αστέρα Σπαρτίλα με τους Φοίνικες θα γίνει στο Ενωσιακό γήπεδο στο Κανόνι και θα ξεκινήσει στις 6. Ρεπό έχει η ομάδα του Οδυσσέα Βλιωτών, ενώ οι αγώνες ΠΑΟΣ Φακιανάκης δεύτερη ομάδα Βασιλάτικα και Θύελλα ΚΑΒΟΣ δεν θα γίνουν μεθαύριο, λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών σε αγώνα των μεικτών ομάδων στην Πρέβεζα, περιμένουμε τον ορισμό τους. Αφήνουμε λοιπόν το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ National League 2, πρώτος όμιλος, πρεμιέρα για το 2024 με νίκη για την ομάδα του Ιουνίου, καθώς για την 10η αγωνιστική τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Γαργαλιάνη Αστέρας Θέμενης 64-75, Γλαυκός Έσπερος Παναχαϊκή 77-73, Αργοναύτης Κίου Αξίου Ανίνων 77-41, Σίγμα Κάπα Ιωάννινα Ιόνιος 68-83, Δόξα Πυρού Άρτας Παραμυθιά 83-63 και Προμηθέας 2014 Χαγιά 82 75-69, ήταν για την πρωτοπόρο ομάδα. Στη βαθμολογία λοιπόν η Χαγιά ιτήθηκε αλλά πήρε ένα βαθμό, έχει 18. Η Δόξα Πυρού Άρτας στους 17-16 για Προμηθέα 2014, Αργοναύτη Νέας Κίου, Αστέρα Θέμενης και Γαργαλιάνους. Η Αθλητική Ένωση Γλαυκού Έσπερου έχει 15 βαθμούς. Η Πανχάνικη 14, όσους και ο Ιόνιος και η ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννινα. 11 βαθμούς για την Παραμυθιά. Στην τελευταία θέση η έτερη ομάδα των Ιωαννίνων, ο Αξί. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 11η, την ερχόμενη Κυριακή, εντός έδρας παιχνίδι για τον Ιόνιο κόντρα στον Αργοναύτη Κίου. Από εκεί και πέρα θα γίνουν οι εξής αναμετρήσεις. Αστέρας Θέμενης Γλαυκός Έσπερος, Παναχαϊκή Προμηθέας 2014, Αξιονίνων Γαργαλιάνη, Παραμυθιά Σίγμα Κάπα Ιωάννα και Χαγιά 82 Δόξα Πύρου Άρτας. Στην ΑΛΦΑΣΚΑΒΔΕ τώρα, όσον αφορά το μπάσκετ, εκεί θα μείνουμε. Μπορεί να μην είχαμε αγωνιστική, αλλά έρχονται δυνατές αναμετρήσεις το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Συγκεκριμένα το Σάββατο, στη βαθμολογία, η Αγρινίου έχει 18 βαθμούς, ΑΕΚ Αναλακίου και ΑΕΣ Άρτας με 17, 16 για Νικόπολη Πρέβεζας, 15 για Λέοντα Μεσολογγίου και Κρόνο Αγρινίου, 13 βαθμούς έχει ο Λέων Κέρκυρας, η Μολωσή και ο Παζιάννενα, ένα παιχνίδι λιγότερο για ΦΕΑΚΑ και Πύρο Αρτέων, καθώς και δύο έχουν 11 βαθμούς, ενώ 9 βαθμούς για Κερκυραϊκό και Κένταυρος Κέρκυρας. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 11η, θα γίνει το Σάββατο 13 Ιανουαρίου. Ορίστηκε και ώρα για το παιχνίδι Λέων Κέρκυρας ΑΕΣ Άρτας είναι στις 2, στις 5 Νικόπολη ΦΕΑΚΑΣ, στις 4 Κρόνος Αγρινίου Λέων Μεσολογγίου, ΑΕΚ Αναλακίου Παζιάννα στις 5 και Μολωσή Ήπειρος Αρτέων. Περιμένουμε την αναμέτρηση του Κερκυραϊκού με τους Κένταυρους να οριστεί και η ώρα, ενώ ρεπό έχει πρωτοπόρος για Αγρινίου. Όσον αφορά την Β' ΣΚΑΒΔΕ, έχουμε αγώνες το Σάββατο, ωστόσο να θυμηθούμε εμείς τις βαθμολογίες μετά τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, με τον Αυσίθο να είναι στην πρώτη θέση έχοντας 6 βαθμούς. Η ΓΕΚ ακολουθεί με 5, 4 έχουν Πήγασος Νότιας Κέρκυρας, Καποδίστριας και Πάργα, ενώ στην τελευταία θέση με 3 βαθμούς είναι ο Πρωτέας Οικουμένητσας. Υπενθυμίζω ότι ο Πήγασος έχει αφαίρεση 1 βαθμό από πέρσι. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν είναι το Σάββατο, όπου θα γίνουν οι αναμετρήσεις Πρωτέας Οικουμένητσας ΓΕΚ, Πήγασος Νότιας Κέρκυρας Πάργα. Οι Καποδίστριες Ναυσίδρος μαζεύονται πολλά παιχνίδια για τις κερκυριακές ομάδες και να δούμε την ώρα διεξαγωγής τους. Τώρα δεν σας λέω για το handball, διότι η πρώτη αναμέτρηση που θα γίνει όσον αφορά Α2 handball ανδρών και Β εθνική ανδρών είναι 27 Ιανουαρίου και το Φλεβάρι παίζουν οι γυναίκες. Οπότε για το handball θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε όμως τι έγινε στο πόλο Α2 πόλο ανδρών, να δούμε τον Βόρειο Όμιλο, πρεμιέρα για το 2024 με το δεξί όσον αφορά τον ΑΟΚ, με τη νίκη του κόντρα στον Φίβο με το 18-6. Αναλυτικά λοιπόν για την τέταρτη αγωνιστική είχαμε τα εξής αποτελέσματα. ΟΙΚ Βόλου Μαρούση 10-10, ΝΑΟΚ Φίβος 18-6, Νηρέας Καλανδρίου Νολάρισας 13-18, Άρης Θεσσαλονίκης Ηλιούπολη
12, 11. Έτσι λοιπόν στη βαθμολογία της Α2 Πόλεων Ανδρών και στον όμιλο που βρίσκεται η Κερκυριακή ομάδα. Έχουμε ισοβαθμία για Νόλα Άρισσας και Άρη Θεσσαλονίκης, είναι αίτητοι έχοντας 12 βαθμούς. Ακολουθούν Φίβος και ο ΝΑΟΚ που έχουν από 6 βαθμούς. 4 έχει το Μαρούσι, 3 η Ηλιούπολη, 3 και ο Νηρέας Καλανδρίου, 1 βαθμό για τον ΟΕΚ Βόλιο. Η επόμενη αγωνιστική είναι την ερχόμενη Κυριακή. Ο Φίβος υποδέχεται τον Ηρέα Καλανδρίου. Ο Λάρισσας παίζει με τον Άρη Θεσσαλονίκης, έχουμε τον Ντέρμπι Κορυφής. Μαρούσι ΝΑΟΚ και Ηλιούπολη ΟΕΚ Βόλου. Εμείς αργότερα, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, θα δούμε τον Αντώνη Ξενάκη, ένα πολύ έμπειρο πολίτη, ο οποίος φοράει το σκουφάκι του ΝΑΟΚ και βοήθησε βεβαίως και στη χθεσινή αναμέτρηση. Αυτά τώρα όσο αφορά τους αγώνες που έγιναν το Σαββατοκύριακο. Πάμε να δούμε αποκλειστικά πλάνα από την εκτός έδρας αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον Θεσπρωτό Οικουμενίτσα σε έναν κακό ταλαιπωρημένο και εδώ αγωνιστικό χώρο με πάρα πολύ νερό. Η Λευκύμη πήρε μια πολύ σημαντική νίκη και βεβαίως πρόσθεσε 3 βαθμούς. Ίσως το γεγονός ότι βρίσκεται τρίτη από το τέλος να μην δίνει πολλές ελπίδες, αλλά η Κερκυριακή ομάδα έχει μπει πολύ δυναμικά. Πρόκειται να εντάξει και άλλους ποδοσφαιριστές στο ρόστερ της. Πάμε εμείς να δούμε κάποια πρώτα πλάνα, τον γκολ της Ιγουμενίτσας και κάποιες φάσεις που έχουν να κάνουν με την κυριακή ομάδα. Θεσπρωτός Ιγουμενίτσας, Αθλητική Ένωση Λευκύμης, 1-3.
Αυτά λοιπόν έγιναν στην αναμέτρηση του θεσπρωτούγου Μέντσας κόντρα στην Αθλητική Ένωση Λευκύμης και θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ταχύτητα με την οποία ήρθαν αυτά τα πλάνα εδώ στο Star TV και προλάβαμε να σας δείξουμε κάποια πράγματα από την αναμέτρηση. Βεβαίως φάνηκε η μαχητικότητα της κερκυριακής ομάδας. Είδαμε έναν ταλαιπωρημένο κακό αγωνιστικό χώρο, πολύ βαριά τα πόδια των ποδοσφαιριστών. Κάτι αντίστοιχο θα δούμε στη συνέχεια στο δεύτερο μέρος όσον αφορά και το γήπεδο, το νησιακό γήπεδο στο Κανόνι, με πάρα πολλά σημεία, με πάρα πολύ νερό που κόλλαγε η μπάλα και δεν ήταν εύκολο να την κοντρολάρεις, να την ελέγξεις ακόμη και να δώσεις πάσα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, θα επιστρέψουμε με την αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής για τη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Αστέρας Πετρετή, Εορδαϊκός. Ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Έχεις κάποιο μηχάνημα Kärcher? Χρειάζεσαι επισκευή? Kärcher Center στην Κέρκυρα. Κουρτέσεις καρδακάρης. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Πωλήσεις, σέρβις και ανταλλακτικά. Εδώ θα βρεις μια τεράστια γκάμα μηχανημάτων για κάθε ανάγκη καθαρισμού, για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Μαζί με τα ανταλλακτικά τους, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Πιστοποιημένες λύσεις για όλους. Με γρήγορο, υπεύθυνο και απολύτως αξιόπιστο σέρβις. Γιατί από το 1998 στην Κέρκυρα, Kärcher σημαίνει κουρτέσεις καρδακάρης. Στα τρία γεφύρια και στο 26610-22297. Για να βρίσκεις όσα χρειάζεσαι όλη τη χρονιά, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Βρες ως την Τετάρτη γκούντα Γερμανίας 5,95 το κιλό. Προϊόντα τοστάκι μείον 30%. Ψωμιά τοστ Kris Kris Selection μείον 30%. Γάλα Milk 1 ή 1,5 λίτρο μείον 20%. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας. Χρόνια πολλά! Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Ταξιδέψτε με τα κλειστού τύπου πλοία μας. Κέρκυρα Express. Αγία Θεοδώρα. Κορφού Spirit. Άνω Χώρα 2. Ο μοναδικός στόλος της Κέρκυρας. Κλείστε online τα εισιτήριά σας με 50% έκπτωση, γρήγορα και οικονομικά. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Το πολυκατάστημα Κέρκυρα Stores Παουλής στη Λευκύμη προσφέρει αφιγρατήρας 12 λίτρων για κάλυψη έως 60 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργία καθαρισμού αέρα μόνο 119 ευρώ. Κλιματιστικό Inverter 10.000 BTU κλάσης Α3+, μόνο 299 ευρώ. Πλυντήριο 7 κιλών, 1.000 στροφών και προστασία από υπερχείληση μόνο 259 ευρώ.
Ηλεκτρική κουβέρτα πλενόμενη με 3 βαθμίδες θέρμανσης μόνο 16,90. Μποτάκι ασφαλείας με μέταλλο, αντικραδασμικό, αδιάβροχο, αντιδιάκριτο και αντιολισθητικό μόνο 14,90. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επίσης, εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά, πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Μας βρίσκετε στα τηλέφωνα 26620-22202 και 26620-29150. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα, καθρέφτες μπιζουτέ, οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο, αυτόματες πόρτες, κρύσταλλα ασφαλείας, γυάλινα κάγκελα, φυσαρμόνικες, ντουζιέρες, όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας. Με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής Αθλολογία συνεχίζουμε με γάμα εθνική κατηγορία και πάμε να δούμε την αναμέτρηση εντός έδρας του Αστέρα Πετρίδη κόντρα στον Εορδαϊκό. Πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα παρότι ήρθε με αυτογκόλ από τους αντίπαλους. Πολύ σημαντικές ευκαιρίες όπως θα δείτε και εσείς στο βίντεο που ακολουθεί για την κερκυριακή ομάδα. Πολύ κακός αγωνιστικός χώρος και ταλαιπωρημένα τα πόδια και βαριά για όλους τους ποδοσφαιριστές. Πάμε να δούμε λοιπόν τα γκολ, τις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και τις φάσεις του αγώνα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το ενωσιακό γήπεδο στο Κανόνι. Είναι η πρεμιέρα για το νέο έτος 2024, 17η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου και της ΓΑΜΑ εθνικής κατηγορίας. Ο Αστέρας Πετρίδη υποδέχεται τον Εορδαϊκό. Διαιτητής αναμέτρησης η Ειρήνη Πιγκίου από το Σύνδεσμο Θεσπρωτείας με βοηθούς τον Ζώη Νάστο και τον Αλέξανδρο Ζιώγα από το Σύνδεσμο Πρέβεζας Λευκάδας. Παρατηρητής διαιτησίας ο κύριος Γούκος Δημήτρης από την Ήπειρο. Δούμε τώρα τον Γιώργο Πάλι, σηκώνει την μπάλα. Δεν ανησυχεί όμως τον Δημητριάδη. Τσιάβος διεκδικεί την μπάλα, θέλει να την κρατήσει σε σημεία που είναι δύσκολα στο γήπεδο. Γαρδικιώτης θα να βάλει την μπάλα μπροστά, αλλά ο Παπάς είναι εκεί. Κιλιάρας προσπαθεί να ελέγξει την μπάλα, να δώσει στον Τσιάβο. Γεωργακόπουλος γυρίζει, σουτάρει στην αγκαλιά του Δημητριάδη στο 5ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρέχει εκεί ο Νίκολη, θέλει να ελέγξει την μπάλα υπό την πίεση του Κογουβίτη. Η μπάλα γυρίζει στον αρχηγό Τσαγκαλίδης. Θέλουν να απομακρύνουν εκεί, ο Μεντής θα διώξει την μπάλα. Βλέπετε πόσο νερό όμως σηκώνεται κάθε φορά που κάποιος παίκτης ακουμπάει την μπάλα θέλοντας να την ελέγξει.
Να δούμε λοιπόν το κόρνερ με τον Τσαγκαλίδη για την ομάδα του Εορδαϊκού. Πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Τσαγκαλίδης παίρνει θέση για την εκτέλεση του κόρνερ. Τσαγκαλίδης θα κάνει το κόρνερ. Θα καταλήξει στην αγκαλιά του Τζαφέστα και με τον γνώριμό μας από την θητεία του στον Αστέρα Πετρητή, Ιγκόρ Μαρκόν, ο οποίος αγωνιζόταν στον Εορδαϊκό. Γαρδικιώτης πρώτος στην μπάλα. Γεωργακόπουλος για τον Κιλιάρα. Θα κάνει ένα σουτ δυνατό. Ο Δημητριάδης σταματάει την πορεία της μπάλας. Χειροκροτεί την προσπάθεια του έμπειρου αθλητή. Αυτή τη στιγμή δεν έχει και ιδιαίτερο αέρα για να μπορέσει να λιώσει την προσπάθεια των Κερκυραίων. Γιώργο Πάλης κάνει το σουτ. Τσιμπάει την μπάλα ο παίκτης. Ο Παπανικόπουλος ήταν του Εορδαϊκού. Προκειμένου να απομακρύνει και ακούμπησε το οριζόντο δοκάρι η μπάλα. Για μας ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, διότι εμείς δεν έχουμε συνηθίσει καθόλου σε γήπεδα με πλαστικό τάπητα. Σύν της άλλης έχουμε έρθει εδώ σύνολο 15 ποδοσφαιριστές. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλούς τραυματισμούς. Παρ' όλα αυτά θεωρώ και θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Πάλεψαν πάρα πολύ σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο. Θα μπορούσαμε με λίγη περισσότερη τύχη να έχουμε φύγει με τον ένα βαθμό της οπαλίας που θα νομίζω ότι θα μας ικανοποιήσει ιδιαίτερα. Αυτό. Βρείτε τυχερό το γκολ που μπήκε το αυτογκόλ ώστε να... Κοιτάξτε, εμείς κινδυνεύαμε επί της ουσίας από τον Πετρητή για όσες ευκαιρίες και αν έκανε ο Πετρητής, στο σύνολό τους δηλαδή, γινόταν αποστημένα. Έχουν μια ομάδα ψηλή, με πάρα πολύ καλά χτυπήματα από τον ποδοσφαιριστή που λέγεται Κιλιάρας, και ό,τι ευκαιρία έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι από τον Πετρητή ήταν από αυτό. Εντάξει, το βρίσκω πολύ λογικό σε ένα τέτοιο γήπεδο. Από την άλλη, όταν τρώσει ένα τέτοιο γκολ από αυτόν γκολ επί της ουσίας, εκεί που νομίζεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, σου αφήνει μια πικρία. Και έχουμε το κόρνερ με τον Δημήτρη Κιλιάρα για τον Αστέρα Πετρητή. Στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης, Κιλιάρας κάνει την εκτέλεση, σηκώνει την μπάλα. Απομακρύνει ο Δημητριάδης με αγροθιές. Δεν έχει απομακρυνθεί η μπάλα. Γαρδικιώτης κάνει μια κεφαλιά, αλλά δεν βρήκε στόχο. Και άλλο κόρνερ. Κιλιάρας σηκώνει την μπάλα. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας ο Δημητριάδης. Απομακρύνει τελευταία στιγμή ο Εορδαϊκός. Χωρίς να μπορέσει να εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Πετρητή αυτή την θέση, τρέχει γρήγορα ο Νίκολη, αλλά βγαίνει ο Τσαφέστας και είναι ένας παίκτης που πιστεύει πολύ ο Ορδαϊκός ότι μπορεί να βοηθήσει. Στο πιο δύσκολο σημείο του γηπέδου τώρα η μπάλα, Τσιάβος δίνει για τον Γιώργο Πάλι, αλλά παρεμβαίνει ο Παπανικόπουλος, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μεντής για τον κριτικό, κριτικός πάει πάνω του με φόρα ο αρχηγός του Ορδαϊκού, ο Τσαγκαλίδης. Συνέχεια η μπάλα φτάνει στον Παπανικόπουλο. Παπανικόπουλος έχει απέναντί του τον Γιώργο Πάλι. Θα δώσει την μπάλα για τον Νίκολη. Νίκολη έχει δίπλα του το Μεντί. Παρακολουθεί την πορεία της μπάλας ο Τζαφέστας. Δεν ανησυχεί. Απομακρύνεται η μπάλα. Κιλιάρας περνάει τους αντιπάλους. Ο Παπανικόπουλος όμως είναι αυτός που ήθελε να δώσει τον Δημητριάδη. Δεν έγινε συνεννόηση καλή μεταξύ Παπανικόπουλου και Δημητριάδη. Αντί να δώσει την μπάλα στον Δημητριάδη, η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κόρνερ λοιπόν για τον Αστέρα Πετρητή. Τρίτο. Μεντής ανεβαίνει. Τσεκάρι για συμπαίχτη. Ανεβαίνει, δίνει στον Κιλιάρα, εκείνο στον Κασίδη. Κασίδης για τον Τσιάβο και τον Γεωργακόπουλο. Ο Γεωργακόπουλος αν δεν σου πιάνει την μπάλα, θέλει να γυρίσει, δυσκολεύεται, διώχνει ο Πυρίτζαους στο σημείο που βρίσκεται ο Ρουμελιώτης. Κολλάει η μπάλα εκεί που θέλει να ελέγξει ο Ρουμελιώτης απέναντι στον Τσαφέστα. Και τελικά ο Νίκολη δεν καταφέρνει να εκμεταλλευτεί αυτή τη φάση. Στο 17 αλλοιώθηκε η προσπάθεια του Δημήτρη Κιλιάρα. Ο Τσιάβος τώρα για τον Αστέρα θα εκτελέσει, θα αφήσει την εκτέλεση του κόρνερ για τον Γιώργο Πάλι. Βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά, από τη δεξιά πλευρά πάει ο Γιώργο Πάλις, από την αριστερή πλευρά πηγαίνει ο Κιλιάρας. Γιώργο Πάλις λοιπόν για την εκτέλεση του κόρνερ για τον Αστέρα Πετρετή. Έτοιμος ο αρχηγός των γηπεδούχων. Γιώργο Πάλις χαμηλά και μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτυών του Δημητριάδη.
Θωμάς Πυρίτζαος για την ομάδα του Εορδαϊκού αντιμετώπισε τον Αστέρα Πετρετή, πρεμιέρα για το 2024 με την τελευταία αγωνιστική του πρώτου γύρου. Ένα από τον γκολ του Εορδαϊκού έδωσε τη νίκη στον Αστέρα Πετρετή. Άρα είναι ένα αποτέλεσμα που κρίθηκε ουσιαστικά στην τύχη. Στην τύχη δεν το θεωρώ ότι κρίθηκε. Εντάξει, αυτά τα μάτια είναι τις λεπτομέρειες. Ήταν ένας πολύ κακός αγωνιστικός χώρος, δεν ήταν για ποδόσφαιρο αυτός. Δηλαδή την μπάλα κολούσε το 70% του γηπέδου. Από εκεί και πέρα πήγε στη δύναμη, πήγε μονομαχίες, στατικές φάσεις. Και σε μία από αυτές ατυχήσαμε εμείς η μπάλα να καταλήξουμε αυτόν τον γκολ στα δίχτυα μας. Αν και εμείς είχαμε τις δικές μας ευκαιρίες, δεν καταφέραμε να προηγηθούμε. Έτσι είναι αυτά τα παιχνίδια, συνεχίζουμε. Είχατε έλλειψη παικτών, είχατε τραυματίες παίκτες, ήρθατε μόλις 15 παίκτες να αγωνιστείτε σε αυτό το παιχνίδι. Η συνέχεια προβλέπεις ότι θα είναι καλύτερη? Σίγουρα η συνέχεια θα είναι καλύτερη. Μας είχαν κάποιες ατυχίες μαζεμένες. Γίνεται χαμός, κάποιοι τραυματισμοί. Ήρθαν όπως ήρθαν. Εντάξει, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Δηλαδή πάλι για την νίκη ήρθαμε. Όσοι ήμασταν έτοιμοι. Ατυχήσαμε, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε και πιστεύουμε στο καλύτερο. Προσωπικά για σένα, ξεπερνώντας ένα τόσο μεγάλο τραυματισμό, πώς είναι να επιστρέφεις στον αγωνιστικό χώρο και να δείχνεις θετικά δείγματα? Σίγουρα, το έχεις στο μυαλό σου. Όταν επιστρέφεις μετά από τόσο μεγάλο διάστημα σε έναν και μάλλον σε ένα τέτοιο αγωνιστικό χώρο, που επίσης ήταν και πλαστικό γήπεδο και γεμάτος με νερό, σίγουρα το έχεις στο μυαλό σου, αλλά προσπαθείς να το αποβάλεις. Μετά από κάποια λεπτά, μετά από κάποιες μονομαχίες, το αποβάλεις. Θέλω να ευχηθώ εγώ από την πλευρά μου καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Και ελπίζω την ομάδα μου τα καλύτερα να καταφέρουμε στο τέλος την παραμονή. Κιλιάρα, η μπάλα γυρίζει πίσω και φτάνει στον Γαρδικιώτη. Εκείνος δίνει στο Μεντί, τρέχει για να τον πιέσει ο Νίκολη. Ο Νίκολη έτοιμος σε κάθε φάση. Τρέχει ο παίχτης του Εορδαϊκού, Νίκολη, υπό την πίεση του Μεντί. Περνάει τους συμπαίχτες, δίνει την πάσα. Αλλά εκεί βρίσκεται ο Γογουβίτης, ο οποίος απομακρύνει. Μπάλα με στόχο τον Παπανικόπουλο, τρέχει να την προλάβει εκείνος, τον προλαβαίνει υπό την πίεση του Ρουμελιώτη, κεφαλιά και εκτός αγωνιστικού χώρου η κεφαλιά του Παπαζήση. Φάνηκε αρχικά πολύ απειλητική η προσπάθεια. Τώρα δυναμώνει πάλι η βροχή, έχουμε πάλι βροχή, είχαμε όλη τη μέρα, όλο το βράδυ εξού και υπάρχουν πολλά δύσκολα σημεία στον αγωνιστικό χώρο. Κιλιάρας τώρα για την εκτέλεση του φάουλ. Ο έμπειρος παίκτης του Αστέρα Πετρετή, 26ο λεπτό της αναμέτρησης, Δημήτρης Κιλιάρας στην εκτέλεση του φάουλ. Κάνει την εκτέλεση, σηκώνει την μπάλα, παρακολουθεί την πορεία. Δεν τσιμπάει την μπάλα όπως τα ήθελε ο Γαρδικιώτης για να την εκμεταλλευτεί και να την κάνει γκολ. Φάουλ για τους γηπεδούχους που θα εκτελέσει ο Νίκος Κρητικός. Παίχτες με εμπειρία στο ρόστερ των γηπεδούχων. Νίκος Κρητικός, Δημήτρης Κιλιάρας, Κώστας Γεωργακόπουλος. Κρητικός τώρα λοιπόν δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του για την εκτέλεση του φάουλ. Κάνει την εκτέλεση ο Κρητικός. Σηκώνεται η μπάλα, παρακολουθείται από τον Ρουμελιώτη και δοκάρι. Τελικά ο Γαρδικιώτης είναι αυτός εκ των αρχηγών του Πετρετή που θα εκτελέσει το πλάγιο για τον Αστέρα Πετρετή. Κεφαλιά από τον Γογουβίτη στο σημείο που θέλουν να ελέγξουν οι παίκτες του Εορδαϊκού. Κιλιάρας έχει κερδίσει την μπάλα και απέναντί του τον Κοντογουλίδη. Θα γυρίσει την μπάλα ο Κιλιάρας. Θα κάνει την κεφαλιά ο Γκασίδης χωρίς να ανησυχήσει τον Δημητριάδη. Γογουβίτης, Κιλιάρας. Κιλιάρας έχει δύο παίκτες απέναντί του, ψάχνει να βρει το χώρο για να σηκώσει την μπάλα. Τη σηκώνει Γκασίδης κεφαλιά και η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Δημητριάδη στο 39. Τρίφωνας Δημητριάδης για τον Εορδαϊκό, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων που σήμερα πέτρεψε πολλές ευκαιρίες του Αστέρα Πετρετή. Ιτήθηκε όμως με ένα αυτογκόλ της ομάδας του. Πώς ήταν η αναμέτρηση σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο? Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Αστέρα Πετρετή. Εύχομαι καλή συνέχεια στα παιδιά, καλή χρονιά με υγεία. Συγχαρητήρια και στους συμπαίχτες μου. Μεγάλη προσπάθεια σε ένα δύσκολο παιχνίδι, δύσκολο αγωνιστικό χώρο, με τον καιρό να είναι λίγο περίεργος. Δεν έχουμε συνηθίσει εμείς να παίζουμε στα γήπεδα. Μπήκαμε λίγο κρύοι, μπορώ να πω. Στο μέλλον λίγο το βρήκαμε το παιχνίδι, λίγο τα πατήματά μας. Δεν βοήθησε λίγο η τύχη, γιατί σε αυτό το παιχνίδι θέλει και λίγο τύχη όταν παίζει σε πλαστικά γήπεδα και με τέτοιο καιρό και λύνει το πλαστικό το γήπεδο. Στήχησαν οι απουσίες σήμερα στην ομάδα του Εορδαϊκού? Βεβαίως. Στήχησαν. Ήρθαμε λίγο μισή ομάδα στην Κέρκυρα. Μας πόνεσε λίγο αυτή. Δουλέψαμε μέσα στην εβδομάδα πολύ δύσκολα, με 13-14 παίχτες. Μπορώ να πω. Εντάξει, μόνο συγχαρητήρια μπορώ να πω. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο στους παίχτες μου. Καλή συνέχεια να έχουμε. Στην ομάδα της Πετρετής
Έχοντας ένα δύσκολο δεύτερο γύρο, καθώς ολοκληρώθηκε σήμερα ο πρώτος, μπορεί είναι εφικτός ο στόχος για τον Ευρωπαϊκό. Εννοείται. Κάθε παιχνίδι κοιτάμε ξεχωριστά. Πιστεύω ότι θα χαμογελάσουμε στο τέλος. Έχει πολύ δρόμο ακόμα το πρωτάθλημα. Πάρα πολύ όμως. Εύχομαι να πάρουμε τα επόμενα παιχνίδια μέσα στην έδρα μας που είναι και τώρα με τους Βορόνο. Κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Δουλεύουμε γι' αυτό και συνεχίζουμε. Ο Τσαγκαλίδης είναι αυτός ο αρχηγός του Ιορδαϊκού που θα κάνει την εκτέλεση του φάουλ. Τελευταίες φάσεις λογικά. Τσαγκαλίδης σηκώνει την μπάλα. Περνάει η μπάλα από όλους στην αγκαλιά του Τζαφέστα. Μεντής κατεβάζει την μπάλα με το κεφάλι. Νίκολη αλλάζει πλευρά για τον Παπανικόπουλο. Και ο Πυρίτζαους τώρα βάζει την μπάλα μπροστά. Είναι πολύ δυνατή παλιά. Φτάνει μέχρι τον Τζαφέστα. Μεντής, ο Γουβίτης. Κιλιάρας θέλει να ελέγξει, κερδίζει όμως ο παίκτης του Ιορδαϊκού, ξανακερδίζει ο Μεντής. Μεντής για τον Κιλιάρα, υπό την πίεση του Κουνάβα και του Παπά. Εκεί ήταν μια καλή στιγμή, ο Γκασίδης δεν πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα και αυτή φτάνει στον Δημητριάδη στο 52. Καρδικιώτης, Ρουμελιώτης, Τσιάβος. Τσιάβος βάζει την μπάλα μπροστά στο σημείο που βρίσκεται ο Γουβίτης. Βγαίνει ο Δημητριάδης και ασφαλίζει στο 54. Νομίζω ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Και μετά από μια διακοπή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, μια μεγάλη αποχή από τα γήπεδα, ιδιαίτερα για την ομάδα μου, οι οποίες χάσαμε αρκετές προπονήσεις. Με αρκετούς τραυματίες, μπορώ να πω, κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδος. Καταφέραμε με ένα καλό αντίπαλο, πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια στον κότσο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Ένα πολύ ανταγωνιστικό αντίπαλο με νεαρά παιδιά. Είπαμε ότι βάσει της εικόνας του γηπέδου σημαντικό πλεονέκτημα έχουμε στατικές φάσεις, γιατί είχαμε και καλά χτυπήματα από τους φρεστές που έχουν καλά χτυπήματα, αλλά και από τους φρεστές που είναι καλοί στο κεφάλι, οπότε θεωρώ ότι εκεί θα πήγαινε το παιχνίδι. Αν και νομίζω ότι η ομάδα του Ιορδαϊκού στο πρώτο ημίχρονο στάθηκε αρκετά τυχερή στα δύο δοκάρια που είχαμε, θα μπορούσαμε εύκολα να είχαμε προηγηθεί από το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω ότι βάσει ευκαιριών το τελικό αποτέλεσμα θεωρώ ότι ήταν δίκαιο για την ομάδα μου. Όχι γιατί ήμασταν καλύτεροι, απλά δημιουργήσαμε περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο. Αξίζω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου. Είναι μια καλή αρχή βαθμολογική, πιο πολύ και ψυχολογική, για την δύσκολη συνέχεια, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι ένας μαραθώνιος. Σήμερα τελείωσε ο πρώτος γύρος. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε 4 μήνες γεμάτο ποδόσφαιρο, με πολλά ταξίδια, με πολλές υποχρεώσεις. Νομίζω ότι μέχρι το τέλος θα φανούμε κι εμείς αντάξει να μπορέσουμε να παραμένουμε στην κατηγορία. Το ίδιο εύχομαι και στον αδελφό μου, πραγματικά ήταν μια πολύ καλή και αξιόλογη ομάδα. Και θα συνεχίσουμε, θα πορευτούμε με αυτή την επιτυχία μας. Το ότι υπέρτης μέχρι το 90 ήταν ανασταμάτητα. Το ότι υπέρτης όπως ο Δημήτρης Κιλιάρος, ο Νίκος Κρητικός με μεγάλη εμπειρία και πιο μεγάλη σε ηλικία έδειξαν τόσο μάχημοι σήμερα, είναι στα θετικά της ομάδας. Κοιτάξτε, περιμένουμε από αυτά τα παιδιά. Έχουν παραστάσεις από υψηλότερη κατηγορία. Πρέπει να ηγηθούν αυτής της προσπάθειας. Ιδιαίτερα τον Δημήτρη τον Κιλιάρα, όλοι ξέρουμε την αξία του, για τον Κρητικό, για τον Γιωργακόπουλο, ο οποίος πραγματικά όσο έπαιξε, γιατί έπαιξε τραυματίας και ήταν αμφίβολος από την αρχή, ότι όσο έπαιξε προσπάθησε. Είχαμε και τις δύο ελλείψεις των αδελφών Στεργίου και του Πέτρου και του Κώστα, που είναι σημαντικοί στην επίθεση. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ κλειστό, ότι θα πάει στον γκολ. Ευτυχήσαμε να το βάλουμε έστω και με αυτή την φάση, την άτυχη στιγμή του ποδοσφαιριστή του Ιορδαϊκού. Αλλά νομίζω ότι τα παιδιά δώσανε μέχρι το να λήξει, κάνανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Φάουλ για τον Αστέρα Πετριτή. Έχει ίσως για να πάρει φόρο ο Γιώργο Πάλης, Γεωργακόπουλος, Κρητικός και Καρδικιώτης είναι οι παίκτες που βρίσκονται κοντά στην μπάλα. Και τώρα θα γίνει εκτέλεση του φάουλ. Δεν μπόρεσε να σκοράρει ο
Γεωργακόπουλος με την επέμβαση του Δημητριάδη που δέχεται τα συγχαρητήρια από τους συμπαίκτες του. Στο 51ο λεπτό, Κιλιάρας σηκώνει την μπάλα πολύ δυνατά στο οριζόντιο δοκάρι του Δημητριάδη. Στο σημείο που βρίσκεται ο Γαρδικιώτης, διώχνει με κεφαλιά, δεν απομακρύνεται πολύ η μπάλα όμως, γυρίζει ο Ντερβίσης στα χέρια του Τσαφέστα που σταματάει την μπάλα ο τερματοφύλακας. Μόνη βροχή και να δούμε την εκτέλεση του κόρνερ. Κουνάβα, σηκώνει την μπάλα, επεμβαίνει ο Γαρδικιώτης, γυρίζει την μπάλα εκεί. Ο Ντερβίση απομακρύνει ο Γιωργοπάλης. Την μπάλα φτάνει στον Παπανικόπουλο, θα κάνει ένα σούτ έτσι απελπισίας, ξέσπασμα πιο πολύ. Και το κόρνερ από αυτή την πλευρά εκτελεί ο Δημήτρης Κιλιάρας. Έχουν διαλέξει πλευρές, είπαμε, οι δύο παίχτες που εκτελούν συνήθως τα κόρνερ, ανάλογα πώς βολεύει. Πάει ο Τσιάβος κοντά, πάει ο Τσιάβος κοντά, απομακρύνεται καθώς βλέπει και τον Παπαζήση. Η εκτέλεση του κόρνερ δεν είχε το αποτέλεσμα που θα ήθελε ο Αστέρας Πετρητή στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης. Ακούραστος ο Δημήτρης Κιλιάρας στο παιχνίδι με τον Εορδαϊκό, πρεμιέρα για το 2024 με την τελευταία αγωνιστική για τον πρώτο γύρο. Ο Αστέρας Πετρητή πήρε την νίκη με αυτογκόλ του Εορδαϊκού. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι αυτό που μετράει. Πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα? Εντάξει, αντιμετωπίσαμε μια καλή ομάδα. Είχαμε τους ίδιους πόντους. Οπότε έπρεπε να κερδίσουμε επιγόντως για να τη βάλουμε και από κάτω μας. Το τερέν δεν μας βοήθησε να παίξουμε τόσο καλό ποδόσφαιρο όσο μπορούμε και δουλεύουμε στην προπόνηση για να παίζουμε. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλο. Είχαμε κάποιες ευκαιρίες, κάποια δοκάρια, πιέζαμε πιο πολύ και αν θυμάμαι καλά μια ευκαιρία καλή κάνανε στο τέλος που πήγαν να ισοφαρίσουν. Ευτυχώς για μας δεν μπήκε γκολ. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε με το δεξί στη νέα χρονιά και ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι. Ο κόσμος σε αγαπάει πολύ, το δείχνει με το χειροκρότημά του, με την ενθάρρυνση απέναντί σου. 93 λεπτά έτρεχε ασταμάτητα. Το εισπράττεις αυτό? Ναι, okay, το εισπράττω, ναι. Καλό είναι αυτό για να ποδοσφαιριστεί. Το πιο σημαντικό είναι βέβαια που παίρνει βαθμούς η ομάδα πλέον. Γιατί όσο καλός κι αν είσαι, ή εγώ ή ο συμπαίκτης μου, κάποιος άλλος συμπαίκτης μου, αν δεν κερδίζεις, δεν είναι τόσο ωραίο. Οπότε σήμερα το χαρήκαμε όλοι. Και εγώ και οι συμπαίκτες μου. Οπότε όλα καλά, συνεχίζουμε και βλέπουμε τη συνέχεια. Πες μου τις ευχές σου για τη νέα χρονιά. Να έχει όλος ο κόσμος υγεία, ευτυχία και εύχομαι ο καθένας ξεχωριστά να υλοποιήσει τους στόχους του. Έκανε μια προπόνηση. Τώρα η φάση εδώ δεν εξελίχθηκε όπως τα ήθελε εκεί ο Λούβρος, καθώς η μπάλα απομακρύνθηκε από τους παίκτες του Εορδαϊκού. Κριτικός. Περνάει η μπάλα, φτάνει στο Χογουβίτη. Δεν μπορεί να την τσιμπήσει ο Λούβρος, γλιστράει η μπάλα εκεί. Βγαίνει ο Δημητριάδης για να παρέμβει. Νικόλη επιμένει. Νικόλη βάζει την μπάλα μπροστά. Νικόλη για τον Εχμαλωτίδη. Κάνει την επέμβασή του ο Τζαφέστας απέναντι στον Εχμαλωτίδη. Τσαγκαλίδης έτοιμος για την εκτέλεση του κόρνερ. Σηκώνει την μπάλα Τσαγκαλίδης, είναι δυνατό βέβαια. Στα χέρια του Τζαφέστα η κεφαλιά του παίκτη του Εορδαϊκού. Μεντής στο σημείο που βρίσκεται ο Παπανικόπουλος και γυρίζει, θα κάνει το σούτ ο παίκτης του Αστέρα Πετρητή χωρίς να βρει στόχο. Είναι ο Γιωργοπάλης, έχω την εντύπωση. Γιώργος Γαρδικιώτης για τον Αστέρα Πετρητή έτρεξε πολύ και εκείνο σήμερα σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο κόντρα στον Εορδαϊκό. Πήρε λοιπόν την νίκη η κερκυριακή ομάδα με ένα αυτογκόλ των αντιπάλων 1-0, παρότι είχε πολλές ευκαιρίες, κυρίως στο πρώτο μέρος, για να ανοίξει το σκορ. Πώς ήταν το παιχνίδι? Δύσκολο παιχνίδι. Δύσκολο τερέν, δύσκολη ημέρα γενικότερα. Είναι μια ομάδα η οποία θέλει να παίξει και να κερδίσει. Ξέραμε από την αρχή ότι ερχόμαστε από μια εποχή των διακοπών, η οποία θα μας δυσκολεύσει κυρίως το πρώτο παιχνίδι, μέχρι να ξαναβρούμε τα πατήματά μας, μέχρι να ξαναδέσουμε σαν ομάδα. Και θέλαμε απέναντι σε μια ομάδα όπως ο Εορδαϊκός, ο οποίος στοχεύει το ίδιο με εμάς, έχουμε τους ίδιους πόντους και θέλαμε να ξεκινήσουμε με μια νίκη. Από την αρχή, από το πρώτο λεπτό, ξέραμε ότι ο παράγοντας ο οποίος θα είναι κατά μας θα είναι ο καιρός, θα είναι το κακό τερέν, θα είναι η βροχή και ο αέρας.
Θεωρώ πως ξεκινήσαμε καλά, μπήκαμε πολύ δυνατά. Απειλήσαμε στο πρώτο 20 λεπτό, θεωρώ, με 4-5 ευκαιρίες, οι οποίες θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει, και δεν τα καταφέραμε. Απέναντι σε έναν αντίπαλο, ο οποίος, όπως είδατε όλοι, μόνο να κερδίζει δεν ήθελε. Τα παιδιά κρατήσανε μέχρι να βάλουμε εμείς τον γκολ. Και όπως είπατε και εσείς, κερδίσαμε αυτό το γκολ, αλλά θεωρώ ότι είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα, στο οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει και πιο πριν. Δεν έχει όμως καμία σημασία. Πολλά συγχαρητήρια σε όλους, πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που μέχρι το τέλος προσπάθησαν. Πολλά συγχαρητήρια στον coach που από τον μπάγκο δεν τα παράτησε και μας έδινε τις οδηγίες που έπρεπε. Και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη νίκη και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Το ότι παίζατε 93 λεπτά σε έναν τέτοιο αγωνιστικό χώρο με πολύ βαριά βρεγμένα πόδια, το ότι είχατε ευκαιρίες και ότι δημιουργούσατε συνεχώς ευκαιρίες, αλλά δεν τα παραδούσατε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, δείχνει ότι έχετε μπει πολύ δυναμικά αυτή τη χρονιά. Εννοείται, από την αρχή της χρονιάς, όχι μόνο τώρα, κυρίως όμως τώρα που τα πράγματα έχουν ξεδιαλύνει, ποιοι είναι χαμηλά, ποιοι είναι ψηλά και ποιοι είναι αυτοί που θα παλέψουν. Από την αρχή της χρονιάς θέλουμε να δείξουμε το πάθος και κάθε παιχνίδι να το κυνηγάμε ξεχωριστά, αλλά ξέρετε και εσείς πολύ καλά ότι όσο πλησιάζουν τα μάτς τα οποία πρέπει να τα κερδίζεις, που δεν μπορείς να κοιτάξεις πίσω, που δεν μπορείς να κοιτάξεις το επόμενο μάτς, γιατί κάθε μάτς που περνάει πρέπει κάτι να παίρνεις. Θεωρώ ότι και 95 και 100 και ένα ημίχρονο ακόμα πρέπει να τα δίνουμε όλα όπως σήμερα. Οι ευχές για αυτή τη νέα χρονιά. Αρχικά να πούμε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο, να είμαστε καλά. Πρώτα Θεός η ομάδα να πετύχει τους στόχους τους και να είμαστε όλοι καλά. Ο Παπαζήσης, αλλά η μπάλα είναι στα πόδια των γηπεδούχων, με τον Γαρδικιώτη να δίνει συνέχεια, δίνοντας στον Μεντί. Μεντής, εμπιστεύεται τον Κιλιάρα. Κιλιάρας, πάλι τρεις παίκτες κοντά στον Δημήτρη Κιλιάρα. Θέλει να γυρίσει την μπάλα. Γκασίδης για τον Μεντί. Μεντής θέλει να βρει το χώρο. Η κεφαλιά εκεί από τον Μπαλίτσα. Αυτό γκολ από τον Μπαλίτσα στο 81. Το γκολ από τον Μπαλίτσα. Γαρδικιώτης, κατεβάζει με το κεφάλι. Γογουβίτης απομακρύνει. Η μπάλα από τον Κουνάβα στο σημείο που βρίσκεται ο Μπαλίτσας. Κερδίζει την μπάλα ο Κιλιάρας. Κιλιάρας έχει αναπτύξει ταχύτητα, ο Δημήτρης Κιλιάρας, υπό την πίεση του Μπαλίτσα. Θα κάνει ένα σουτ, θα βγει ο Δημητριάδης στο 87. Έχουμε μπει. Γκασίδης, Πυρίτζαους και Γογουβίτης. Γογουβίτης στρώνει την μπάλα και τον Κιλιάρα υπό την πίεση του Κουνάβα. Κιλιάρα σηκώνει την μπάλα, την παρακολουθεί ο Δημητριάδης, τη διώχνει με γροθιές. Κοντομίχη στρώνει για τον Γιωργοπάλη, γλιστράει εκεί για τον, συγγνώμη, δεν είναι ο Γιωργοπάλης, είναι ο Βλαχόπουλος. Στρώνεται στο γήπεδο, στο νησιακό γήπεδο, στο κανόνι, και Δημητριάδης κάνει την εκτέλεση. Πρώτοι οι παίκτες του Αστέρα Πετρίτη. Περνάει μπάλα από όλους στο σημείο που παρακολουθεί ο Τζαφέστας. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ντερβίση να βάλει το πόδι του. Έχουμε το τελευταίο σφύριγμα από την Ειρήνη Πικίου. Αστέρας Πετρίτη, Εορδαϊκός 1-0 με αυτό γκολ του Μπαλίτσα στο 80 λεπτό. Τρεις πολύτιμοι βαθμοί για την ομάδα του εορτάζοντα Γιάννη Σφακενάκη. Το καλύτερο δώρο για αυτόν σήμερα. Να είστε όλοι καλά. Αυτό όσον αφορά την αναμέτρηση του Αστέρα Πετρίτη με τον Εορδαϊκό και τη νίκη. Τρεις πολύτιμοι βαθμοί για την ομάδα του Γιάννη Σφακιανάκη. Διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με την αναμέτρηση του Ιωνίου εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννινα, αλλά και τον Αντώνη Ξενάκη του ΝΑΟΚ όσον αφορά το πόλο.
Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Έχεις κάποιο μηχάνημα Kärcher? Χρειάζεσαι επισκευή? Kärcher Center στην Κέρκυρα. Κουρτέσεις Καρδακάρης. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος. Πωλήσεις, σέρβις και ανταλλακτικά. Εδώ θα βρεις μια τεράστια γκάμα μηχανημάτων για κάθε ανάγκη καθαρισμού, για κάθε σπίτι και επιχείρηση. Μαζί με τα ανταλλακτικά τους, αξεσουάρ και αναλώσιμα. Πιστοποιημένες λύσεις για όλους. Με γρήγορο, υπεύθυνο και απολύτως αξιόπιστο σέρβις. Γιατί από το 1998 στην Κέρκυρα, Kärcher σημαίνει Κουρτέσεις Καρδακάρης. Στα τρία γεφύρια και στο 26610-22297. Για να βρίσκεις όσα χρειάζεσαι όλη τη χρονιά, έχεις ένα φύλλο κριτικό. Βρες ως την Τετάρτη, Γκούντα Γερμανίας 5,95 το κιλό. Προϊόντα τοστάκι, μείον 30%. Ψωμιά τοστ, κρισκρί σελέξιον, μείον 30%. Γάλα μίλκ, 1 ή 1,5 λίτρο, μείον 20%. Κριτικός, κάθε μέρα δίπλα σας. Χρόνια πολλά! Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Ταξιδέψτε με τα κλειστού τύπου πλοία μας. Κέρκυρα Express. Αγία Θεοδώρα. Κορφού Spirit. Άνω Χώρα 2. Ο μοναδικός στόλος της Κέρκυρας. Κλείστε online τα εισιτήριά σας με 50% έκπτωση, γρήγορα και οικονομικά. Με την εγγύηση της Κέρκυρα Lines. Τα πλοία της Κέρκυρας. Το πολυκατάστημα Kärcher Stores Παουλής στη Λευκύμη προσφέρει καφιγρατήρα 12 λίτρων για κάλυψη έως 60 τετραγωνικά μέτρα και λειτουργία καθαρισμού αέρα μόνο 119 ευρώ. Κλιματιστικό inverter 10.000 BTU κλάσης Α3+ μόνο 299 ευρώ. Πλυντήριο 7 κιλών 1.000 στροφών και προστασία από υπερχείληση μόνο 259 ευρώ. Ηλεκτρική κουβέρτα πλενόμενη με 3 βαθμίδες θέρμανσης μόνο 16,90. Μποτάκι ασφαλείας με μέταλλο, αντικραδασμικό, αδιάβροχο, αντιδιάτριτο και αντιολισθητικό μόνο 14,90. Με ένα κλικ στο www.kerkirastores.gr μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε τις παραγγελίες σας με δωρεάν και άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επίσης εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλεκτρικές συσκευές, είδη θέρμανσης, εργαλεία, έπιπλα και φωτιστικά, πάντα με τις καλύτερες τιμές και την άριστη εξυπηρέτηση. Μας βρίσκετε στα τηλέφωνα 26620-22202 και 26620-29150. Εδώ και 50 χρόνια στην Κέρκυρα, ένα όνομα κυριαρχεί στα τζάμια. Τζάμια Μελίδης. Η πιο σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και παραγωγής σε 1.400 τετραγωνικά μέτρα εγκαταστάσεων. Πιστοποιημένα ενεργειακά διπλά κρύσταλλα. Καθρέφτες μπιζουτέ. Οι αλοπίνακες για το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο. Αυτόματες πόρτες. Κρύσταλλα ασφαλείας. Γυάλινα κάγκελα. Φυσαρμόνικες. Ντουζιέρες. Όλα με την ασφάλεια και την ποιότητα Μελίδης. Τζάμια Μελίδης. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Ράδιο Κέρκυρα και Sky μαζί για πληρέστερη ενημέρωση. Ουρανός και γη. Μορφές και χρώματα. Παράδοση και μνήμες του τόπου μας.
με σεβασμό στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο. 20 χρόνια όνειρο. 20 χρόνια δημιουργία. Ξύλων ΑΕ. Και τελευταίο μέρος της εκπομπής Αθλολογίες. Και βεβαίως το 2024 μπήκε πολύ δυναμικά για τις κερκυριακές ομάδες, όχι μόνο αναφορικά με την ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, αλλά και στην Α2 Πόλο Ανδρών. Ο ΝΑΟΚ έκανε ιδανικό ξεκίνημα. Αντιμετώπισε τον Φίβο, λοιπόν, τον οποίο και κέρδισε 18-6, δύο πολύ σημαντικές νίκες στην κατηγορία για την κερκυριακή ομάδα. Και ένας άνθρωπος ξεχωριστός, ο οποίος φοράει το σκουφάκι της κερκυριακής φανέλας. Της κερκυριακής ομάδας και μάλιστα ήταν από τους παίκτες οι οποίοι βοήθησαν χθες μεταξύ άλλων και σε κάθε παιχνίδι, διότι η εμπειρία του Αντώνη Ξενάκη είναι πάρα πολύ μεγάλη. Έχει φορέσει τα σκουφάκια πολύ σημαντικών ομάδων και έχει πολλές σημαντικές διακρίσεις στο βιογραφικό του και με τις εθνικές ομάδων εφήβων και νέων σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Δεύτερη θέση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην Κροατία το 2009. Τρίτη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Βόλου το 2011. Αλλά και πολύ σημαντικές διακρίσεις όσον αφορά τις ομάδες που υπάρχουν στο βιογραφικό του, από το Παλαιοφάλιρο, την ομάδα στην Αγγλία, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό. Φέτος λοιπόν φοράει το κερκυριακό σκουφάκι και είναι ένα από τα πολύ δυνατά ονόματα. Είναι η εμπειρία η οποία φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Στα πρώτα παιχνίδια δεν μπορούσε να αγωνιστεί λόγω κάποιων υποχρεώσεων. Τώρα λοιπόν είναι ο παίκτης που θα ξεσηκώσει την κερκίδα και η παρουσία του κόσμου είναι πάρα πολύ σημαντική. Στις αναμετρήσεις της κερκυριακής ομάδας. Δύο γκολ χθες για τον Αντώνη Ξενάκη. Ο Βέλιος πέτυχε 3. Ο Γιαννιώτης 2. Κουλιεράκης 3. Ο Γκότσης επίσης 2. Ο Γλούμης πέτυχε 3 γκολ. Ενώ όλοι οι παίκτες έβαλαν το λιθαράκι τους ώστε να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Τον έχουμε κοντά μας τηλεφωνικά. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσουμε στην εκπομπή. Είχαμε δει και στην παρουσίαση της ομάδας τον Αντώνη. Είχαμε πει κάποια πράγματα και για το βιογραφικό του, το οποίο είναι πάρα πολύ πλούσιο. Να μιλήσουμε λοιπόν και για τη χθεσινή νίκη και για τους στόχους που φέτος αλλάζουν όσον αφορά το ΝΑΟΚ. Αντώνης Ξενάκης κοντά μας τηλεφωνικά. Αντώνη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την κλήση. Καλή χρονιά με υγεία. Να είμαστε καλή καλά. Χρονιά, καλή χρονιά. Νομίζω ότι για εσάς η χρονιά ξεκίνησε ιδανικά. Ναι, ήταν μια φαινομενικά εύκολη νίκη. Το οποίο το κάναμε εμείς εύκολο. Η ομάδα που παίξαμε δεν ήταν καθόλου εύκολη. Ασχέτως του αποτελέσματος. Παίξαμε όλοι πάρα πολύ καλά, πήγαν όλα βάση πλάνου και χαίρομαι ιδιαίτερα που και στο τέλος κατάφεραν τα μικρά παιδιά της Κέρκυρας από τα ηλικιακά προβλήματα να παίξουν για αυτό να πάρουν χρόνο συμμετοχής που είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Όπως ξέρετε, οι υποδομές είναι ίσως το πιο σημαντικό πράγμα στον αθλητισμό. Νομίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι, παρότι δεν ήσουν, η απουσία του κόσμου ήταν πάρα πολύ αισθητή. Σε αυτό το παιχνίδι που έγινε χθες κοντρά στον Φίβο, με 6-2 το πρώτο οκτάλεπτο, 1-2 το δεύτερο, 7-0 εντυπωσιακό το τρίτο και 4-2 το τέταρτο, νομίζω ότι ο κόσμος έδειξε αυτός ο παλμός. Νομίζω ότι τον αντιλαμβάνεστε, δηλαδή περνάει σε εσάς, παρότι βρίσκεστε στην πισίνα, παρότι δίνετε τη μάχη σας, παρότι είστε σε μια κατάσταση με το σφύριγμα, με τον διαιτητή, με τις πάσες να μπει το γκολ ή να μην δεχτούμε γκολ, νομίζω τον παλμό τον αντιλαμβάνεστε. Ναι, ναι, φυσικά. Και προσωπικά είναι η πρώτη φορά που παίζω σε ομάδα εκτός Αθηνών και ζω τον κόσμο εκτός Αθηνών πώς έρχονται στα παιχνίδια, πώς το ζουν. Και είναι διαφορετικό, η αλήθεια είναι, από την Αθήνα, που ο κόσμος δεν έρχεται τόσο πολύ στα κολυμπητήρια. Εντάξει, δεν μιλάω για οργανωμένους οπαδούς όπως όταν ήμουν στο Παναθηναϊκό στην ΑΕΚ, αλλά για άλλες ομάδες. Και όντως είναι πολύ ωραίο αυτό που συμβαίνει και με την κερκίδα και υποθέτω και στα επόμενα παιχνίδια θα γίνεται το ίδιο.
Η δική σου η απόφαση να έρθεις Κέρκυρα, να αφήσεις ομάδες πολύ σημαντικές και να έρθεις σε ένα νησί με μια ομάδα που, εντάξει, δεν υπάρχει μόνιμη, δεν μένεις μόνιμα στο νησί, αλλά ακόμα και αυτό, οι προπονήσεις, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, το να φοράς το σκουφάκι του ΝΑΟΚ, αυτή η απόφαση πώς πάρθηκε? Έμαθα και ήξερα και από πριν ότι ο Σπύρος είναι ένας καταπληκτικός προπονητής. Ξέρω και κάποια από τα παιδιά που ήταν στην ομάδα από πριν, που ήξερα ότι είναι πολύ καλά παιδιά. Και επίσης ήθελα και αυτό που είπα πριν, να παίξω και σε μια ομάδα εκτός Αθηνών, να δω το συνέστημα αυτό, πώς είναι να παίζεις έξω από την πόλη σου, σε ένα κολυμπητήριο κάπου μακριά, με φιλάθλους άλλους, και πώς γενικά όλη η χρονιά θα πάει. Και τουλάχιστον μέχρι τώρα είμαι πολύ ευχαριστημένος από την αποφασή μου και πάνε όλα, βαίνουν όλα καλώς και ελπίζω να γίνεται και αυτό και στη συνέχεια. Εμείς λοιπόν βλέπουμε μια φωτογραφία, εκτός από σένα βλέπουμε και μια φωτογραφία συγκεντρωτική με όλη την ομάδα, με τα νέα αποκτήματα, με τις μεταγραφές. Αυτή η ομάδα λοιπόν που έχει ο Ναυτικός Αθλητικός Όμιλος της Κέρκυρας στην Α2 Πόλο Ανδρών είναι μια ομάδα, Αντώνη, καθώς φέτος ο στόχος, όπως είπε και ο Σπύρος Καρδόνας, δεν είναι απλά μια παραμονή στην κατηγορία, είναι το κάτι της παραπάνω. Είναι μια ομάδα που μπορεί να φέρει αυτό το κάτι παραπάνω? Ναι, θεωρώ ότι μπορεί να το φέρει. Θεωρώ ότι ο στόχος που έχουμε βάλει για την τετράδα στον όμιλο είναι εφικτός και πιστεύω ότι όχι μόνο είναι εφικτός, πιστεύω ότι θα πάμε και ακόμα παραπάνω από το στόχο μας και ότι θα βλέπουμε να φτάσουμε ψηλά φέτος στην Α2, καλύτερα σίγουρα από πέρσι, αλλά τα λόγια είναι περιττά, όπως ξέρετε, στις πράξεις όλα μετουσιούνται, οπότε δεν θέλω να πω πολλά πράγματα. Η αντικειμενική δυσκολία όμως που υπάρχει με εσάς, δηλαδή το ότι θα κάνετε μια-δύο προπονήσεις πριν από έναν αγώνα. Έχετε αυτό το ταξίδι, πάω Κέρκυρα, φεύγω από Κέρκυρα, συνεχίζω τη ζωή μου, τις δουλειές μου, ξαναπάω Κέρκυρα. Είναι ψυχοφθόρο, είναι ταλαιπωρία, φαντάζομαι. Ταλαιπωρία, εντάξει, δεν θα πω ότι είναι ταλαιπωρία. Mm-hmm. Σίγουρα δεν είναι το ιδανικό, διότι δεν μπορούμε να κάνουμε συνεχώς προπόνηση όλοι μαζί, όπως κάποιες άλλες ομάδες έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αλλά εφόσον η ομάδα της Κέρκυρας έχει φροντίσει για αεροπορικά εισιτήρια, έχει φροντίσει για διαμονές, για φαγητά και όλα μπαίνουν κατά γράμμα και όλα είναι όπως πρέπει, εγώ δεν θεωρώ ότι είναι ταλαιπωρία προσωπικά. Θεωρώ ότι είναι το ίδιο πράγμα όπως πάμε να παίξουμε με μια ομάδα στην Αθήνα, όταν ήμουν στην Αθήνα. Δηλαδή εμένα δεν μου κάνει διαφορά. Ο κόσμος νομίζω ότι σας αντιλαμβάνεται όταν έχετε την ευκαιρία να κατεβείτε στο κέντρο του νησιού, να πάτε μια βόλτα ή να συζητήσετε ή να τα πείτε πριν από ένα παιχνίδι, να συγκεντρωθείτε πριν από μια αναμέτρηση. Ο κόσμος που σας αντιλαμβάνεται και σας κοιτάει και ρωτάει και εμάς, σας μιλάει, Αντώνη? Ναι, όποιος καταλαβαίνει ότι είμαστε από την ομάδα μας μιλάει, μας λέει καλή επιτυχία. Εντάξει, κάποιοι θαμώνες που μας γνωρίζουν έτσι κι αλλιώς μας μιλάνε. Αλλά ναι, άπαξ και καταλάβουν και μας ρωτήσουν από τι ομάδα είμαστε, σίγουρα μας δίνουν όλη καλή επιτυχία. Και ενδιαφέρει και κάποιοι να έρθει στο κολυμπητήριο και μας δάνει τι ώρα το παιχνίδι. Πότε είναι θετικό αυτό. Αυτό λοιπόν το κλίμα το απίστευτο που υπάρχει στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού, αυτή η ένταση, αυτοί οι αθλητές, οι πιο μικροί του πόλου και όχι μόνο που μαζεύονται στην κερκίδα για να σας δουν, να σας χειροκροτήσουν, αυτό το πάθος, αυτά τα πανηγύρια σε κάθε γκολ, αυτή η ενθάρρυνση που σας δίνουν, είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για τον ΑΟΚ. Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ο κόσμος είναι ο 8ος παίχτης, όπως λένε, στις ομάδες και με τη βοήθεια του κόσμου τα εντός έδρας παιχνίδια και όλα δίνουν άλλη χρειά και ότι μας δίνουν ένα έξτρα κίνητρο να κερδίσουμε και σίγουρα με εντός έδρας είμαστε πολύ πιο δυνατοί από ότι εκτός έδρας, επειδή ο κόσμος ακριβώς έρχεται και μας βοηθάει με την φωνή του. Στο παρελθόν ο ΝΑΟΚ έχει κάνει αξιόλογες πορείες, έχει φτάσει στη μεγάλη κατηγορία, είχε φέρει επίσης πολύ σημαντικά μεταγραφικά ονόματα στο νησί. Είχαμε ζήσει ένδοξες στιγμές. Αυτές οι ένδοξες στιγμές μπορούν να ξαναέρθουν ή να επιστρέψουν σύντομα? Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ερώτηση που δεν είναι, νομίζω δεν αφορά εμένα ακριβώς. Εγώ μπορώ να πω ότι έτσι όπως τα έχω δει τα πράγματα μέχρι τώρα, ναι, θα μπορούν να επιστρέψουν, αρκεί βέβαια να το θέλει και η διοίκηση, αρκεί να υπάρχει το budget, δηλαδή είναι πολλές παραμέτροι για μια ομάδα Α1, ειδικά για μια ομάδα επαρχιακή όπως
νησιώτικη όπως είναι η Κέρκυρα, που χρειάζεται και έξτρα έξοδα, χρειάζεται και έξτρα προσπάθεια με τις προπονήσεις, όπως είπαμε πριν, επειδή δεν μπορεί να είναι όλα τα παιδιά μαζί. Είναι μια έξτρα δυσκολία για μια ομάδα στην Κέρκυρα για να είναι στην Αλφαένα. Αλλά εγώ πιστεύω, αν υπάρχει θέληση, ναι, μπορεί να τα καταφέρει. Οι αθλητικές μας εγκαταστάσεις στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού, βάσει της εμπειρίας σου και τα κολυμπητήρια στα οποία έχεις αγωνιστεί, παρότι έχουν γίνει προσπάθειες πολλές να υπάρχει μια αξιοπρεπής θερμοκρασία στο νερό, να γίνουν κάποιες εργασίες όσον αφορά το φωτισμό ή κάποιες άλλες τέλος πάντων στα αποδυτήρια, είχαμε πολλά προβλήματα στο παρελθόν. Αυτή τη στιγμή κρίνεις ότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο? Ναι, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Και το νερό και τα αποδυτήρια μέσα και ο φωτισμός. Δεν βλέπω πρόβλημα. Εντάξει, βοηθάει και ο καιρός που δεν είναι τόσο κρύος, αλλά νομίζω είναι σε πολύ καλό επίπεδο. Ερχόμενη Κυριακή, παιχνίδι εκτός έδρας κόντρα στο Μαρούσι. Το Μαρούσι που βρίσκεται 2 βαθμούς κάτω από εσάς στην βαθμολογία του δευτέρου ομίλου μετά τις πρώτες 4 αγωνιστικές. Ένα παιχνίδι δύσκολο, Αντώνη? Δύσκολο. Θα πω ότι είναι ένα παιχνίδι στα μέτρα μας, όπως ήταν και ένα παιχνίδι με τον Φίβο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Φίβος νίκησε το Μαρούσι. Οπότε ίδια δυσκολία. Εμείς θα πούμε να παίξουμε όπως μπήκαμε και με τον Φίβο να παίξουμε. Ναι, αν το πάμε για τη Σατόπου, είναι μια ομάδα που είναι βολική και που είναι στα μέτρα του ΝΑΟΚΟ, το Μαρούσι. Ναι. Νομίζω ότι άμα μπούμε σοβαροί δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα πρόβλημα. Δεν φαντάζομαι θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Ωραία. Ανυπομονούμε βεβαίως και για την επόμενη εντός έδρας αναμέτρηση του ΝΑΟΚ, διότι ο κόσμος αγαπάει το πόλο και το δείχνει στις αναμετρήσεις της κερκυραϊκής ομάδας στο κλειστό κολυμπητήριο του νησιού. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσαν κοντά μας εδώ στην εκπομπή Αθλητικής και σου εύχομαι τα καλύτερα. Να είσαι πάντα καλά. Και εγώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ τον Αντώνη Ξενάκη του Ναυτικού Αθλητικού Ομίλου Κέρκυρας όσον αφορά το πόλο. Σημαντικά βήματα για τον ΝΑΟΚ γίνονται στην Α2 Πόλο Ανδρών. Φέτος ο στόχος είναι ακόμη πιο υψηλός. Αποκλειστικές δηλώσεις που είχαμε παραθέσει εδώ στην εκπομπή Αθλητικής στην παρουσίαση τότε των μεταγραφών για τον ΝΑΟΚ είχε τονίσει και ο Σπύρος Καρδόνης ότι δεν είναι απλά η παραμονή. Φέτος κυνηγάμε και το κάτι της παραπάνω. Ο ΝΑΟΚ λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 4η βαθμολογική θέση έχοντας 6 βαθμούς. Το Μαρούσι, επόμενος αντίπαλός του, είναι ακριβώς από κάτω στη βαθμολογία, έχει 2 βαθμούς λιγότερους. Και όπως είπε και ο Αντώνης Ξενάκης, βεβαίως είναι ένας βατός αντίπαλος στα μέτρα της κερκυραϊκής ομάδας. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και το πόλο και την πρεμιέρα με το δεξί για την κερκυραϊκή ομάδα. Πάμε σε μία άλλη πρεμιέρα θετική και έχει να κάνει με το μπάσκετ. National League 2, ο Ιόνιος αγωνίστηκε εκτός έδρας και παρότι βρισκόταν πίσω στο σκορ, στο πρώτο δεκάλεπτο μπήκε πολύ δυναμικά στη συνέχεια. Πήρε μια πολύ σημαντική νίκη από την ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννινα και μάλιστα μία νίκη με διαφορά, όπως θα δούμε στο βίντεο που ακολουθεί. Με το δεξί ξεκίνησε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στη National League 2 ο Ιόνιος για το 2024 αγωνιζόμενο στα Γιάννενα με την ομάδα Σίγμα Κάπα Ιωάννινα. Στο πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα του Πανοκοντογιάννη ήταν πίσω στο σκορ καθώς αυτό ολοκληρώθηκε 19-14, όμως στη συνέχεια ανέβασε απόδοση και το ημίχρονο βρήκε την κερκυραϊκή ομάδα να προηγείται με 32-38. Μετά τους 24 πόντους που πέτυχε στην δεύτερη περίοδο έναντι των 13 των γηπεδούχων. Στο τρίτο δεκάλεπτο οι 18 πόντοι των κερκυραίων ανέβασαν ακόμη περισσότερο τη διαφορά καθώς η ομάδα των Ιωαννίνων πέτυχε 15. Ενώ στην τελευταία περίοδο και οι δύο ομάδες πέτυχαν τους περισσότερους πόντους από κάθε άλλο δεκάλεπτα μετά το 21-27 που διαμόρφωσε και το τελικό 68-83. Για την ομάδα των Παπαδόπουλου και Χατζάρα 16 πόντους με 4 τρίποντα πέτυχε ο Ραντιβότζεβιτς, 14 ο Μπαρτζόκας, 12 με ένα καλάθι από τα 6-75 ο Μάτζιος, 12 και ο Ζώτος, 7 με ένα τρίποντο ο Κουντουβάς, Όσους και ο Τσιγκενόπουλος. Αγωνίστηκαν και οι Κουλβής, Βελώνης, Πολύζος, Χίτζιος, Δάσκαλος και Πετσίτης. Για τον Ιόνιο, τον Κοντογιάννη Μακρύ, ο Δεϊμέζης πέτυχε 19 πόντους, ο Γουίλσον σημείωσε 17, 16 με 2 τρίποντα ο Γιάννης Μαζούκης, από 9 η Θωμαΐδης και Στεμπάρη, 7 πόντους με ένα καλάθι από τα 6-75 σημείωσε ο Σπίνουλας, 6 ο Τσιτσές, ενώ αγωνίστηκαν και οι Βαζούκης, Παπαδόπουλος, Γεωργακόπουλος και Εφέπουλος. We'll be right back.
χορηγίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.